Είναι αυτή η υπόθεση να τη δούμε λίγο τη εκδικητική πορνογραφία στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Μια φοβερή υπόθεση. Βέβαια. 32χρονος στην κυριολεξία έκανε το Spider-Man για να κινηματογραφήσει την 23χρονη πρώην σύζυγό του σε προσωπικές στιγμές με τον φίλο της. Κατάφερε να ανέβει στο μπαλκόνι του σπιτιού της, γνώριζε ότι είχε ραντεβού με τον φίλο της, ότι ο φίλος της θα βρίσκεται στο σπίτι, παρά το ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό, και κατάφερε να την κινηματογραφήσει. Στην συνέχεια την απειλούσε ότι θα ανεβάσει αυτό το βίντεο στα social media. Ανέβασε ένα απόσπασμα με αποτέλεσμα να καταθέσει άμεσα μήνυση η 23χρονη και εν συνεχεία ο ίδιος να συλληφθεί. Βεβαίως έχει συνταχθεί δικογραφία σε βάρος του και θα έχει και αυτός να αντιμετωπίσει την δικαιοσύνη. Πριν ολοκληρώσω αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά στη Ρόδο που έχουμε τέτοιο περιστατικό. Μέσα σε τουλάχιστον 3 μήνες είναι το 3ο περιστατικό εκδικητικής πορνογραφίας που σημειώνεται. Μάλιστα, έχει πάρει διαστάσεις. Το θέμα εννοείται ότι θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε και θα το αναδείξουμε και από τις επόμενες εκπομπές μας εδώ στην τηλεόραση του Sky. Θοδωρή, ευχαριστούμε θερμά.